τεράστιος Βασίλης Λυπηρίδης είναι μαζί μας, νικητής αφού ανήκει στην πλευρά του Άρη. Εντάξει, θα αυτοτιμωρηθούμε λοιπόν. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, φίλε μου, γεια σου. Τι γίνεται, πήγες στο μάτς? Δεν άκουσα. Στο μάτς πήγες, στον αγώνα? Όχι, το είδα από τηλεόραση, από τηλεόραση το είδα. Πώς τα είδες τα παιδιά? Τα δικά σας? Ποια παιδιά από όλα? Του Άρη. Εντάξει, ανέτοιμοι και οι δύο. Ο Άρης πιο εγκληματισμένος, αν και με πρόσφατες έτσι μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ, εκτός των που και χρονών λίγο μου φάνηκε, βέβαια, εντάξει, και εκεί έχει δικαιολογία. Πρώτη φορά και αυτή σε ένα τέτοιο κλίμα. Ακόμα δεν έχουν ψυχολογικά ενταχθεί, πιστεύω. Αυτό που θέλουμε να σε ρωτήσουμε, Βασίλη, είναι το εξής τώρα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια όλη, εντάξει. Να φύγουμε λίγο από τα κλισέ. Έφαγαν μαγκιά οι του ΠΑΟΚ, φίλε. Έφαγαν μαγκιά, φάνηκε αυτό μες στο παιχνίδι, έτσι δεν είναι? Δεν ήταν δηλαδή αυτοί που έπρεπε. Δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν ήταν. Η αλήθεια δεν ήταν. Και εγώ αυτό κατάλαβα, αλλά σε αυτό φάνηκε ειδικά από το πρώτο δεκάλεπτο. Εντάξει, δεν ήταν παιχνίδι ούτε ποιοτικό, δηλαδή δεν νομίζω ότι ήταν πόλος ή κανένας. Πέρα από την ατμόσφαιρα δηλαδή και, τον, και τη σύγκρουση, ας πούμε, δύο σπουδαίων ομάδων, δεν ήταν κάτι ποιοτικό. Αυτό, η ψυχολογική προετοιμασία, πιστεύεις ότι παίζει τόσο μεγάλο ρόλο σε αυτό το παιχνίδι? Παίζει, έτσι, ο Γιάννης ξέρει. Φυσικά παίζει. Εσύ θυμάσαι... Αυτά τα παιχνίδια, πολλά από αυτά τα παιχνίδια κερδίζονται από τα αποδυτήρια. Δηλαδή μια ομάδα, εγώ θυμάμαι δηλαδή τότε που παίζαμε, αν το ξέρει και βγαίνει αυτό, θα παίρνει μέσα στο γήπεδο, βλέπεις και το πρόσωπο του άλλου. Εντάξει, να μου πεις τώρα, εδώ είναι ξένοι παίχτες, τι μπορούν να καταλάβουν από όλο αυτό. Αλλά σίγουρα, όταν έχεις ένα γήπεδο με 5.000 κόσμο που από πάνω σου δωρείται και εσύ είσαι κάτω στα αποδυτήρια, παίζει ρόλο κατά πόσο είσαι έτοιμος. Να πω και κάτι, ότι όταν είναι γεμάτο το γήπεδο και τραγουδάνε πριν αρχίσει το μάτς, τώρα μιλάμε για ξέρω, μισή ώρα πριν, πριν βγουν για ζέσταμα, κάτω στο Παλέτε Σπορ, κουνιέται το γήπεδο. Λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι. Απλά αυτό θέλω να μου πείτε. Ποια είναι η ψυχολογία, δηλαδή και οι δύο έχετε παίξει παιχνίδια στα οποία δεν το πήγατε καλά και σε κάποια άλλα που το πήγατε καλά. Αν το αναλύσουμε λίγο, θυμάστε γιατί δεν το πήγατε καλά ή γιατί το πήγατε καλά? Γιατί εσείς τα ξέρετε, ο κόσμος δεν τα αντιλαμβάνεται όμως. Αυτό πιστεύω ότι πέρα από το ομαδικό είναι ότι μια ατομική προετοιμασία που κάνει ο κάθε αθλητής. Το ξέρω και αυτό πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τι κάνεις προηγούμενες μέρες, πώς ετοιμάζεις για το παιχνίδι εσύ ο ίδιος. Και αυτό ξεχωρίζει και τον επαγγελματία. Και η συγκέντρωσή του, πώς είναι η ψυχοσύνθεσή του και φυσικά και ο χαρακτήρας του. Εντάξει, υπάρχουν παίχτες πολύ σπουδαίοι σε προπονήσεις και σε οποιαδήποτε άλλα παιχνίδια και όταν έχουν να παίξουν ένα τέτοιο σημαντικό παιχνίδι είναι πολύ κάτω από τις προσδοκίες και τις δικές τους. Είναι θέμα και τα κόσια που λέει που έχει ο καθένας να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Μετράει το γεγονός ότι όταν παίζατε εσείς ήσασταν γκρουπ τότε, εντάξει, δεν αλλάζαν 10 παίχτες το χρόνο. Εντάξει, ήταν πιο πολλοί Έλληνες. Να αλλάξει, ναι, και να άλλαζε ένας, δύο ξένοι, τέλος πάντων χοντρά-χοντρά. Δεν είχαμε αλλαγές. Μετράει το γεγονός αυτό, ότι τότε ήσασταν πιο γκρουπ, τώρα οι ομάδες κάθε χρόνο είναι διαφορετικές εντελώς? Η άποψή μου είναι ότι μετράει, γιατί υπάρχουν στιγμές μέσα στο παιχνίδι όπου ένας τραβάει τον άλλον. Και σίγουρα είναι σημαντικό να έχουν περάσει όλες τις καταστάσεις, να έχουν βιώσει τέτοιο στρες σε άλλες φορές. Και είναι πραγματικά φορές που κι εγώ το έκανα στις συμπαίκτες μου, μέσα από την άμυνα. Είναι πολύ σημαντικό τι λένε στα αποδυτήρια υπέρθυνα μεταξύ τους. Σίγουρα, είναι σημαντικό. Εντάξει, χθες το είδαμε και όλα σε αυτό που λέει ο Βασίλης, ακριβώς το ίδιο πράγμα που λέει, το έκανε ο Βασιλόπουλος από τη μεριά του Άρη. Από τον ΠΑΟΚ δεν υπήρχε ένας που να τραβήξει έναν συμπαίχτη του. Ναι. Αυτό είδα εγώ. Μάλλον δεν το είδα αυτό. Χαμένα πρόσωπα έβλεπα εγώ στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν ήταν χαμένα. Συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή, ο Βασιλόπουλος για μένα ήταν όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, τα σημεία που έπρεπε καμιά φορά δεν χρειάζεται να κάνεις. Δεν να τραβήξεις το σκόρ μου. Είναι πράγματα που ακόμα και με τη συμπεριφορά σου μέσα και με το πάθος σου και με τη φυσιογνωμία σου και με την έκφραση του προσώπου σου μπορείς να δώσεις τους άλλους δύναμη. Και πιστεύω ότι ο Βασιλόπουλος ήταν πάρα πολύ σημαντικός στο παιχνίδι.
Εσείς οι δύο παίζατε πολύ ξύλο μεταξύ σας. Εντάξει, εγώ ήμασταν και σε ίδια. Σε είχε δυναμική. Γιάννη, εγώ το θυμάμαι. Τις έτρωγες τις φάπες σου. Να τα λέμε όλα τώρα στον αέρα. Τον είχες Βασίλη, τον είχες. Εγώ έτσι θυμάμαι. Μικρός ήμουν τότε, γιατί έχουμε και μια διαφορά ηλικίας. Αλλά εγώ θυμάμαι τον είχες. Τώρα στα ίσα. Τον είχα. Και εγώ σκληρός παίκτης ήμουν, Γιάννης το ίδιο. Και οι δύο είμαστε εντάξει, αυτός ο Γιάννης είχε πιο μεγάλο ταλέντο επιθετικά από εμένα. Εγώ ήμουν πιο πολύ έτσι ευχαριστήριζα στην άμυνα και σίγουρα είμαι ένα σκληρός παίκτης. Δηλαδή όπως και εγώ έπαιζα σκληρά, δεν διαμαρτυρόμουν όταν με παίζαν και σκληρά. Γιατί ήξερα ότι αυτός είναι ένας κανόνας του παιχνιδιού. Αυτό είναι το παιχνίδι. Στο μεταξύ τότε που, που έπαιζες εσύ το συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, όντως γι' αυτό είπα ο Ρόντμαν, ήταν και η εποχή των Πίστων στην Αμερική. Και ήταν εκείνη η ομάδα, τι ξύλο ήταν αυτό, τι ωραία ομάδα ήταν εκείνη. Ναι, αλλά δεν, ναι, δεν, ναι. Ο Βασίλης που λέει ξύλο και αυτό, το έκανε και την ομάδα. Δεν το έκανε. Ξυπνάει το πρωί και ήθελε να χτυπήσει κόσμο. Όχι, αφού αυτό ήταν ο ρόλο. Αυτό ήταν ο ρόλο. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι αυτό που έλεγε προάλλες. Ότι ο ένας θα πάρει τις προσπάθειες γιατί αυτός έχει το ταλέντο, ο άλλος θα κάνει το ένα. Σύνθεση χαρακτηριστικών οι ομάδες. Ο καθένας γι' αυτό έμεινε στην ιστορία και ο Βασίλης, γι' αυτό έμεινε στην ιστορία εσύ. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Πώς πει, δύο πρωταθλήματα. Υπάρχουν. Αυτό εμένα. Εντάξει, τώρα όλοι κάθε αθλητής έχει τις δικές τους φιλοδοξίες. Αλλά δύσκολα βλέπουμε στο σημερινό μπάσκετ. Και εμένα, γι' αυτό μου άρεσε και ο Βασιλόπουλος το που έκανε στο χθεσινό παιχνίδι. Υπάρχουν δουλειές μέσα στο γήπεδο, το ξέρει και ο Γιάννης, που δεν θέλει να τις κάνει κανένας. Γιατί ίσως ο κόσμος να μην τις αντιλαμβάνεται πάρα πολύ, ειδικά και τα χρόνια, θυμάστε κι εσείς ότι... Δεν πληρώνονται αυτές οι θέσεις, Βασίλη, θυμάστε. Ναι, τώρα είναι διαφορετικά. Τότε ήταν εντάξει, όλοι κοιτούσαν πόσους πόντους έβαλε. Αργά, σιγά σιγά ο κόσμος εκπαιδεύτηκε σε αυτό. Και τώρα δύσκολα βρίσκεις παίκτες οι οποίοι να κάνουν πολλές δουλειές εντός εγώ σκουπίδια που λέμε μέσα στο γήπεδο. Σε όλες τις δουλειές πάντα χρειάζεσαι αυτό που θα κάνει τη λάντζα. Το θέμα είναι πόσο είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις γι' αυτό. Εκεί είναι το θέμα. Και αυτός που είναι διατεθειμένος να κάνει τη λάντζα πολλές φορές είναι και ο αδικημένος της ιστορίας. Σε όλες τις δουλειές, όχι μόνο στο μπάσκετ. Σίγουρα, Γιάννη. Σίγουρα. Γιάννη, έχεις να ρωτήσεις κάτι το Βασίλη? Όχι, χάρηκα πολύ που τον άκουσα. Είναι ο νικητής του τέρμπι τους ή άλλους. Ο Βασίλης ήταν ωραίο. Θυμάμαι που πρώτο πήγαμε εθνική ομάδα. Τότε εγώ πόσο ήμουν, 18, και ο Βασίλης ήταν 24-25. Δεν ξέρω πόσο τη διαφορά ηλικία έχουμε. Μου έδινε συμβουλές, ξέρεις αυτό, εκείνο εκεί. Στο τέλος μου λέει πάμε μέσα και τους ντουλουμιάσουμε στο ξύλο για να τελειώνουμε. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Βασίλη Πυρίνη, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου Μπίλη. Γεια σου Μπίλη. Να είσαι καλά.